Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και νυν υποψήφιος με το ΚΙΝΑΛ, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Κύριε Παπανδρέου, καλώς ήρθατε στον ΚΙΣ. Καλησπέρα κύριε Σαραντόπουλε, χαρά μου. Είμαι μαζί σας στο ΚΙΣ και να μπορέσω να μιλήσω, να ακούσουν οι ακροατές σας. Και μάλιστα σήμερα το βράδυ θα μιλήσετε και στους ψηφοφόρους σας ουσιαστικά στην Καλαμάτα, έτσι δεν είναι? Πράγματι είναι. Είμαι στον δρόμο αυτή τη στιγμή για Καλαμάτα. Λοιπόν, πάμε έτσι σιγά σιγά να σας, όχι ότι δεν σας γνωρίζουν, όλοι σας γνωρίζουν, απλά να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη και να πάμε να πάω στην πρώτη ερώτηση, αυτή που θα έκανε ένας απλός πολίτης. Πώς αποφασίσατε μετά από ένα τόσο μεγάλο κύκλο στην πολιτική, έχοντας βρεθεί σε όλα τα ανώτατα αξιώματα, πρωθυπουργός της χώρας, υπουργός εξωτερικών, πάρα πολλούς τίτλους, να μπείτε πάλι στη διαδικασία να διεκδικήσετε την προεδρία στο ΚΙΝΑΛ και να μπείτε πάλι ουσιαστικά στο πολιτικό σκηνικό, πάρα πολύ ενεργός? Νομίζω ότι αυτό δεν έχει ξανασυμβεί πάλι, ένας πρώην πρωθυπουργός να διεκδικήσει αυτή τη θέση, είναι η πρώτη φορά ίσως. Έχετε δίκιο κύριε Σαντόπουλε, και πράγματι σκέφτηκα πολύ πριν πάρω την απόφαση. Θεώρησα ότι δεν ήταν ο στόχος μου απλά να διεκδικήσω μια καρέκλα, όπως πολύ σωστά είπατε, γιατί έχω στη διαδρομή μου ευθύνη ουσιαστική από πρωθυπουργός, υπουργός, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και σήμερα ακόμα και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Αλλά θεώρησα ότι αυτή είναι η αντίληψή μου για την πολιτική. Η αντίληψή μου για την πολιτική είναι τι μπορείς να προσφέρεις, πώς μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα, πώς μπορείς με τη φωνή σου να εκφράσεις κάποιους πόθους, κάποια οράματα, να ακούσεις τι λέει ο κόσμος, να μπορείς αυτά να τα σχηματοποιήσεις και να τα δώσεις. Και ιδιαίτερα σε αυτή την εποχή που εγώ πιστεύω ότι αυτός ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας, του σοσιαλισμού, είναι πάρα πολύ ζωτικός, πάρα πολύ σημαντικός για τη χώρα μας, απαραίτητος για τη χώρα μας, έχοντας και την διεθνή εμπειρία ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος κοιτάει ξανά σε αυτές τις ιδέες του σοσιαλισμού, δηλαδή ένα κράτος που είναι ένα κράτος πρόνοιας, ένα κοινωνικό συμβόλαιο, μια σιγουριά και ασφάλεια, εμβάθυνση της δημοκρατίας. Θεωρώ ότι αυτά μπορώ να τα εκφράσω και να τα παλέψω. Φέρνω μαζί μου μετά από 10 χρόνια που ήμουν και στην Πρωθυπουργία και μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα, ίσως η πιο δύσκολη κρίση που υπήρξε από τη μεταπολίτευση και μετά. Αυτά είναι εμπειρίες, είναι γνώσεις, είναι, ελπίζω, μια παρακαταθήκη εμπειριών και στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, που μπορώ να αξιοποιήσω και να προσφέρω στη χώρα. Με αυτή την έννοια αποφάσισα να δώσω αυτή τη μάχη. Θεωρώ ότι μπορεί και ένα κόμμα το οποίο θα φτιάξουμε να είναι ακόμα ανοιχτό, συμμετοχικό, να μπορεί να ενταχθεί νεολαία, αλλά όχι απλώς δεν είμαι των κομμάτων που είναι απλώς θέλουμε τον ψηφοφόρο κάθε 4 χρόνια, τον θέλουμε όπως λέγαμε παλιά φυσικολητή, δεν έχουμε αφήσει πια και χρησιμοποιούμε όλοι το διαδίκτυο για τις εμφαθές μας. Τον θέλουμε ενεργό και με φωνή και με ιδέες καινοτόμες για το αύριο. Έτσι θα ήθελα εγώ να δω το χώμα να είναι μια κοιτίδα, ένα εργαστήρι επεξεργασίας ιδεών, προτάσεων, καινοτόμων για τη νέα γενιά, για την επόμενη μέρα. Θα έλεγα εγώ τώρα, επειδή έχουμε και αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι μια οικονομική κρίση διαρκείας όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε πολλές χώρες του πλανήτη, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κλιματική αλλαγή, είναι πάρα πολλά τα οποία συμβαίνουν. Μήπως, λέω τώρα εγώ, θέλετε να είστε ενεργός σε αυτή τη μετάβαση της κοινωνίας και του κόσμου, να μπείτε πάλι σε αυτή τη διαδικασία? Θεωρώ ότι αυτό είναι το κλειδί, κύριε Σαραντόπουλε. Δηλαδή
η μετάβαση αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη, πιο φιλόδοξη επιχείρηση, προσπάθεια της ανθρωπότητας ιστορικά. Να προσπαθήσει η ανθρωπότητα, η συνολική ανθρωπότητα, δηλαδή σε παγκόσμιο επίπεδο συντονισμένα, να κάνουμε το ίδιο, τις μεγάλες αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία, στον τρόπο που καταναλώνουμε, στις μεταφορές μας, βεβαίως στο κομμάτι της ενέργειας, να έχουμε μια συντονισμένη προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, αλλά και για τη χώρα μας, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και απειλές, τις ζήσαμε το καλοκαίρι αυτό με τις πυρκαγιές, με τις πλημμύρες. Έχουμε τις απειλές που αυτές θα ενταθούν, αλλά έχουμε και ευκαιρίες, γιατί αν περάσουμε σε μια πράσινη ανάπτυξη, κάτι που έλεγα εδώ και πολλά χρόνια και πάλευα γι' αυτό πολλά χρόνια και ως πρωθυπουργός, δυστυχώς άλλοι δεν ακούγανε, άλλοι λέγανε πράσινα άλογα. Εάν περάσουμε σε πράσινη ανάπτυξη, αυτό θα δώσει και νέες δουλειές, νέα επαγγέλματα από την πρωτογενή, από την πρωτογενή τομέα, τον αγροτικό και τον κοινοτροφικό, μέχρι και βεβαίως και τις υπηρεσίες μας από τον τουρισμό, την παιδεία, την υγεία και άλλες υπηρεσίες που μπορεί να είναι πολύ ποιοτικές και για τον Έλληνα και βεβαίως να είναι και εξαγώγιμες. Δηλαδή μπορούμε, παραδείγματος χάρη, γιατί να μην έχουμε ξένους φοιτητές στα πανεπιστήμια μας. Υπάρχει λόγος που δεν έχουμε. Μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε μια μετάβαση πάρα πολύ κρίσιμη. Έχω μιλήσει, έχω γνωρίσει, έχω δουλέψει για αυτό το θέμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Δούλευα σε μια επιτροπή δίπλα στον ΟΗΕ γύρω από το θέμα των βιώσιμων στόχων και της πράσινης ανάπτυξης. Είμαι παραμένω σε αυτό το δίκτυο. Πιστεύω όλη αυτή η εμπειρία μπορεί να αξιοποιηθεί και να δούμε ότι τα πλεονεκτήματα της χώρας μας θα τα κάνουμε να τα αξιοποιήσουμε και να δώσουμε και προοπτική και στη νέα γενιά και γενικότερα στην οικονομία. Οπότε θέλετε να πάρετε μέρος ενεργά ως ο νέος πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, αν εκλεγείτε βέβαια, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Και θέλουμε και ένα κόμμα, όπως είπα, συμμετοχικό, δηλαδή το θέμα της δημοκρατίας το θεωρώ πάρα πολύ ουσιαστικό, γιατί η μετάβαση αυτή, αυτές οι μεγάλη αλλαγή τις οποίες αλλαγές που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να είναι συμμέτοχος ο πολίτης, να έχει τη γνώμη του, να βάλουμε προτεραιότητες που ο ίδιος έχει και βεβαίως να συμμετέχει και ενεργά και σε αυτή την προσπάθεια. Αν δεν υπάρχει η αίσθηση ότι οι θεσμοί τον σέβονται, θέλουν τη γνώμη τους, θέλουν να αξιοποιήσουν την συλλογική μας σοφία, τη σοφία που έχει η κοινωνία μας, από το πώς προστατεύουμε το δάσος μέχρι την παραδοσιακά και πώς καινούριες τεχνολογίες υπάρχουν με τη νέα γενιά και που τα γνωρίζει, αν δεν αξιοποιήσουμε όλη αυτή την εμπειρία και σοφία, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε σοβαρά αυτή τη μετάβαση. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική αυτή η λειτουργία των θεσμών για να δημιουργηθεί και η εμπιστοσύνη του πολίτη ότι εδώ στη χώρα μας σεβόμαστε τον πολίτη, λειτουργούμε για τον πολίτη, ακούγεται τη φωνή του και συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις. Κύριε Παπανδρέου, ποια είναι η γνώμη σας, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση που έχουμε τώρα, αντιμετώπισε όπως θα έπρεπε την πανδημία, η οποία μας ταλαιπωρεί εδώ και 2 χρόνια, και μάλιστα τώρα έχουμε και πάρα πολλά κρούσματα, υπάρχουν και προβλήματα. Χθες είχαμε και την απεργία των ιδιοκτητών εστίασης σε όλη την Ελλάδα, με μεγάλη επιτυχία μάλιστα. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει όπως θα έπρεπε την πανδημία στη χώρα? Πολύ γρήγορα, αρχικά ναι, σήμερα όχι. Θα έλεγα ότι το αρχικό κομμάτι, το αρχική αντιμετώπιση και γρήγορη αντιμετώπιση ήταν σωστή στο πρώτο κύμα. Υπήρξε μάλιστα και ευρύτερη συνένεση, δεν ήταν μόνο η κυβέρνηση, πιστεύω ήταν η συνένεση, θα έλεγα, σχεδόν όλων των κομμάτων, αλλά και της ίδιας κοινωνίας που ανταποκρίθηκε, που αισθάνθηκε ότι μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο να σταματήσουμε την εξάπλωση αυτής της πανδημίας. Από εκεί και πέρα όμως έπρεπε πρώτα απ' όλα να μην επαναπαυθεί στις δάφνες της η κυβέρνηση με μια σχετική έπαρση, αλλά να είναι πολύ πιο συγκεκριμένη στον τρόπο που θα αντιμετωπίσει τα νέα κύματα τα οποία τα ξέραμε. Δεν υπήρχε κανένας που να μην έλεγε ότι θα υπάρχουν και επόμενες
επόμενα κύματα της πανδημίας και πιθανές μεταλλάξεις. Εδώ λοιπόν θεωρώ ότι έχασε πρώτα απ' όλα τη δυνατότητα να διαμορφώσει μια κοινή συνενετική εθνική πολιτική. Άρχισε μια αντιπαλότητα με τα κόμματα, αντί να πει ότι παιδιά να καθίσουμε μαζί, γιατί είναι μια εθνική υπόθεση. Δεύτερον, έπρεπε να ενισχύσει περισσότερο το δημόσιο σύστημα υγείας, κάτι για το οποίο εμείς ως σοσιαλιστές θεωρούμε ότι είναι βασικής σημασίας για οποιαδήποτε χώρα, και έχει φανεί ότι η οικονομία δεν υπάρχει χωρίς υγεία. Μάλιστα, εσείς έχετε ταξιδέψει και στις, έχετε ζήσει και σε βόρειες χώρες και έχετε δει το σύστημα υγείας πώς είναι εκεί, οπότε, οκ. Okay. Βεβαίως, και στον Καναδά και, στη Σουηδία, βέβαια, στην Αγγλία, αλλά και σε όλες τις βόρειες χώρες, το σύστημα υγείας και θα έλεγα γενικότερα το κράτος πρόνοιας, λειτουργώντας σωστά, παρέχει ποιοτικές και σίγουρες υπηρεσίες για όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το οποίο, αν θέλετε, είναι η κλασική σοσιαλδημοκρατία, αυτό έχει κάνει. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι πρέπει να πιστεύεις. Θεωρώ ότι δεν είναι, παρότι ενισχύθηκαν κάποιες ΜΕΘ, κάποιες μονάδες εντατικής θεραπείας, δημιουργήθηκαν καινούργιες. Αυτό όμως είναι το ύστατο στάδιο της θεραπείας. Έπρεπε να υπάρχει, να στηριχθεί η υγεία, να δούμε την κρίση ως κοινή ευκαιρία. 2,5 χρόνια τώρα μιλάμε, δεν μιλάμε. Ναι, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Άρα λοιπόν πάμε σε, θα μπορούσαμε να, είχαν μελέτες, είχα καταθέσει και εγώ μελέτες στη Βουλή. Πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο μέρος θα μπορούσε να είναι εθελοντών, πληρωμένων, πώς δίνουμε τώρα επιδόματα, θα μπορούσε να ενταχθούν σε ένα σύστημα υγείας πρόληψης και τεστ στην αρχική φάση, ιδιαίτερα τον πρώτο πριν βγει το εμβόλιο. Αλλά αυτό θα έμενε, γιατί με κάθε μετάλλαξη δεν ξέρουμε ότι θα βγουν, αν θα βγουν και νέα εμβόλια ή τώρα ήδη μπορούμε να κάνουμε και το τρίτο εμβόλιο. Άρα λοιπόν το θέμα του τεστ και της πολιτικής ιατρικής και της ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας υγείας, πάρα πολύ βασικό στη χώρα μας, που είναι πέρα από τα κέντρα υγείας που υπήρχαν στις πόλεις, η πρωτοβάθμια υγεία δεν είναι αναπτυγμένη. Δηλαδή να ξέρει ο πολίτης ότι για σχεδόν το 90% των περιπτώσεων κάποιες ασθένειας έχει την πρωτοβάθμια υγεία. Δεν χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο, δεν χρειάζεται να πάει στα εντατικά, στα εξωτερικά γιατρία των νοσοκομείων. Μπορούσε να έχει σοβαρή προστασία άμεσα. Το ίδιο και με την παιδεία. Όταν εμείς πριν από 10 χρόνια φτιάξαμε την εξαποστάσεως παιδείας για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, και βεβαίως και για τα πανεπιστήμια. Αυτό αφέθηκε 10 χρόνια. Ουσιαστικά αφού το φτιάξαμε, πάνω σε αυτό βεβαίως λειτουργήσαν τα σχολεία φέτος, αλλά φέτος και πέρσι. Όμως θα έπρεπε αυτό να είχε ενισχυθεί ουσιαστικά. Να δούμε πώς μπορεί να γίνουν υβριδικά, πώς μπορεί να βοηθήσουμε να μετατρέψουμε και το σχολείο και να αξιοποιήσουμε και αυτή τη νέα, τη νέα κρίση, ώστε το σχολείο να μεταμορφωθεί και σε ένα χώρο ενημέρωσης του πολίτη, διαμόρφωσης, μια συνείδηση γύρω από το περιβάλλον, γύρω από την υγεία, τον οικογενειακό προγραμματισμό, θέματα που είναι σωτικά για την υγεία μας, αλλά και για την σωστή αντιμετώπιση κρίσεων, πιθανών και μελλοντικών. Μάλιστα. Να πάμε τώρα λίγο στο... Θα έλεγα ακόμα να κάνω και μία ακόμα κριτική στην Ελληνική. Βεβαίως. Από κάποια στιγμή και μετά άρχισε και μια επικοινωνιακή πολιτική, έδωσε πολλά λεφτά στα μέσα ενημέρωσης, συγκαλύπτοντας τα πραγματικά προβλήματα της πανδημίας. Και αυτό δημιούργησε ένα άλλο πρόβλημα, πιστεύω, πέραν ότι αυτή η χειραγώγηση των μέσων είναι λάθος για τη δημοκρατία, είναι το θέμα δημοκρατίας αυτό, δημιούργησε ένα αίσθημα έλλειψης εμπιστοσύνης του κόσμου απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στην κυβέρνηση, με αποτέλεσμα βεβαίως και να ψάχνει ο κόσμος μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το Facebook και τα λοιπά, για να βρει λύσεις με όλες τις πιθανές θεωρίες γύρω από την πανδημία και τις παρενέργειες. Και τις παρενέργειες γύρω από αυτό το πράγμα. Λάθος μεγάλο αυτό το σύστημα. Γι' αυτό πιστεύετε ότι δεν έχουμε και μεγάλο ποσοστό εμβολιασμένων στην Ελλάδα, έτσι δεν είμαστε? Πιστεύω ότι αυτό που λέτε έχει αναδείξει την έλλειψη εμπιστοσύνης του πολίτη στο υπάρχον πολιτικό σύστημα, τους θεσμούς. Ένα θέμα
εξυγχρονισμό της ελληνικής πολιτείας, του ελληνικού κράτους. Εγώ θα σας πω το εξής, πάλι χωρίς να παρελθοντολογήσω, αλλά ως παράδειγμα. Αντιμετώπισα την κρίση του 2009-2011, την τεράστια κρίση, την οικονομική, που ήταν και παγκόσμια, αλλά ειδικά η Ελλάδα ήταν αδύναμος κρίκος. Σε άλλες χώρες που είχαν παρόμοια προβλήματα, δηλαδή δυσκολία να δανειστούν από τις αγορές, σε άλλες χώρες όπως Πορτογαλία, Κύπρος, Ιρλανδία, οι πολιτικές δυνάμεις ήρθαν μαζί, μαζευτήκανε, είπαν ωραία, για αυτή την περίοδο θα στηρίξουμε όλοι τις προσπάθειες της κυβέρνησης για να φύγουμε από τη δίνη και μετά βλέπουμε. Τι έγινε λοιπόν, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, Ιρλανδία, Κύπρος και Πορτογαλία φύγαν από τη δίνη, ενώ η Ελλάδα έμεινε σχεδόν 10 χρόνια και με ουρές με 3 μνημόνια. Γιατί δεν αντιμετωπίστηκε ως εθνικό ζήτημα. Ακριβώς. Αυτό μετά προκάλεσε μια έλλειψη εμπιστοσύνη στον κόσμο, γιατί ο καθένας έλεγε θα τα ασκήσουμε, θα τα αλλάξουμε, θα τους διώξουμε, θα κάνουμε, ενώ στην πράξη φάνηκε ότι αυτό δεν ήταν και δυνατόν. Πιστεύετε? Και βλέπετε, Πορτογαλία ένα μνημόνιο, 87% εμβολιασμένοι, Ελλάδα 3 μνημόνια και είμαστε ακόμα στο 60%, δεν έχω ακριβώς τις αρχικές, 60 με 70%. Λίγο πάνω από 60. Ναι. Ναι. Τώρα πάμε λίγο στο, να επανέλθουμε πάλι λίγο στο Κινάλ και στο Πασόκ. Τώρα δεν ξέρω, από Κινάλ, Πασόκ είναι το ίδιο πράγμα. Πιστεύετε ότι μπορεί να επανέλθει στην πολιτική σκηνή, να γίνει δηλαδή κόμμα εξουσίας? Ποια είναι η δική σας άποψη? Το πιστεύω, και μάλιστα από την εκλογική αυτή διαδικασία έχει υπάρξει ένα μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου. Υπάρχει μια ελπίδα στα μάτια του κόσμου ότι μια παράταξη που υπηρέτησε τη χώρα, που άλλαξε τη χώρα, που έκανε μεγάλες τομές και στον κοινωνικό τομέα αλλά και στην δημόσια διοίκηση, ότι έχουμε ακόμα ένα έργο πολύ ουσιαστικό να κάνουμε. Ξέρετε, ο κόσμος τι λέει σήμερα για τη διάβια, για την ελληνική συνταγογράφηση, την άγρια συνταγογράφηση, την ψηφιακή, το ψηφιακό κράτος. Αυτά όλα δεν ήταν απλώς μια αξιοποίηση της τεχνολογίας, ήταν και μια βούληση να συγκρουστούμε με συμφέροντα, να συγκρουστούμε με τη σπατάλη, να συγκρουστούμε με ένα ρουσφετολογικό πελατειακό κράτος που σπατάλαγε τα χρήματα του ελληνικού λαού, να συγκρουστούμε με τη διαφορά και αυτά τα χρήματα να τα επενδύσουμε σωστά για την ανάπτυξη, για την ενεργία, για το μικρομεσαίο επιχειρηματία που αναφέρατε, που έχει μεγάλα προβλήματα, η εστίαση, αλλά και όλες τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Όλες. Κράτησαν και στην κρίση την οικονομική, κράτησαν και στην πανδημία. Δεν μπορώ να πω ότι κράτησαν ακριβώς. Νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλες οφειλές. Όταν ο κράτησαν, σήκωσαν ένα μεγάλο βάρος. Ναι. Έχει δίκιο. Δεν θα κρατήσουν όμως, και φοβάμαι ότι η κυβέρνηση αφήνει αυτή την κατάσταση να γίνει. Σου λέει, ας κλείσουν οι μικρές, ας γίνουν 5 μεγάλοι όμιλοι, 10 μεγάλοι όμιλοι σε διάφορες, σε κάθε κλάδο. Είναι μια άλλη αντίληψη. Εμείς λέμε όχι, η μικρή και μεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα είναι μέρος όχι μόνο της οικονομίας μας αλλά και του πολιτισμού μας, και αυτές δίνουν και το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων εργασίας. Βεβαίως θέλουν εξυγχρονισμό. Αυτή είναι μια άλλη προσπάθεια που πρέπει να γίνει, δηλαδή σε αυτή τη μετάβαση σε την λεγόμενη βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη πρέπει να αναπτυχθεί η τεχνολογία, η νέα τεχνολογία, και να στηριχθούν αυτές οι εταιρείες να μπουν σε αυτή την τεχνολογική εποχή. Σας πω ένα παράδειγμα, γιατί πάλι για να μιλήσω για Πορτογαλία, η οποία είναι περίπου στο ίδιο μέγεθος με την Ελλάδα. Είμαστε και δύο χώρες στη θάλασσα, μεσογειακές, περάσαμε από δικτατορίες. Έχει κάνει μια ουσιαστική δουλειά φέρνοντας, κάνοντας μεγάλα συνέδρια παγκόσμια στην Πορτογαλία γύρω από την τεχνολογία, αξιοποιεί αυτά τα συνέδρια για να τα συνδέσει με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Πορτογαλία και να περάσει τεχνολογία, σύγχρονη τεχνολογία σε αυτές τις επιχειρήσεις ώστε να είναι ανταγωνιστικές, να δημιουργούν νέες θέσεις δουλειάς, και βεβαίως αυτά τα συνδέει και με τα πανεπιστήμια για να υπάρχουν και τα απαραίτητα επαγγέλματα και η απαραίτητη εκπαίδευση σε αυτή την νέα πορεία. Εμείς, πού είναι ο σχεδιασμός μας? Έρχονται τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ταμείο Ανάκαμψης,
διαβούλευση έγινε με την αυτοδιοίκηση ή όχι. Με τους εταίρους, τους κοινωνικούς, εργοδότες και εργαζόμενους, όχι. Με τους αγρότες έγινε διαβούλευση. Με τους συνεταιρισμούς, όχι. Με την νεολαία και τα πανεπιστήμια έγινε ουσιαστική διαβούλευση, όχι. Δηλαδή, θα χάσουμε μια ιστορική ευκαιρία, ιστορική πράγμα ευκαιρία, ένα τεράστιο ποσό χρημάτων που έρχεται και με προοπτική που πρέπει να προχωρήσουμε μια πράσινη νέα οικονομία, να μην το κάνουμε ή να τα λεφτά αυτά να φαγωθούν ή εντάξει, να αξιοποιηθούν από κάποιες πέντε μεγάλες εταιρείες και όχι από την μετάβαση σε κάτι διαφορετικό. Ένα παράδειγμα σας δίνω. Ναι. Στη Γερμανία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 40% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι από τους πολίτες. Δηλαδή, είναι παραγωγή οι πολίτες. Είναι το σπίτι τους, είναι το χωράφι τους, είναι το εργοστάσιο τους, είναι ο χώρος δουλειάς τους. Παράγουν οι ίδιοι και έχουν και όφελος. Πέραν ότι δεν έχουν να πληρώσουν την κατανάλωση και αυτή που το παράγουν, πουλούν και το επιπλέον στο δίκτυο το γερμανικό και έχουν και ένα κέρδος. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός που θα μπορούσε να είναι ο ήλιος μας, η θάλασσά μας, η γεωθερμία μας, ο αέρας μας, να είναι οι πηγές που εμείς θα παράξουμε ως πολίτες και να έχουμε και μια σοβαρή κερδοφορία και όχι αυτά να πάνε οι άδειες στις μεγάλες πολυεθνικές πάλι εξαρτημένοι από έξωθεν παράγοντες. Το θέμα της ενέργειας. Αυτό θα είχε μεγάλη σημασία αν το είχαμε κάνει αυτό εδώ και 10 χρόνια που το ξεκινήσαμε. Θα πιέζαμε και προς τα κάτω τις τιμές σήμερα που είναι μεγάλες τις ενέργειες, όπως έχει κάνει και η Δανία που σχεδόν όλοι είναι ΑΠΕ, δηλαδή να ανανεώσουν πηγές ενέργειας και δεν έχουν τυπηθεί από την ακρίβεια που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης. Άρα πιστεύετε λοιπόν, έτσι για να επανέλθω πάλι στην ερώτηση που έκανα αρχικά, πιστεύετε ότι το ΚΙΝΑΛ, ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος του κινήματος, μπορεί να μπει δυναμικά στην πολιτική σκηνή, να αυξήσει τα ποσοστά του και να διεκδικήσει την επόμενη ή μεθεπόμενη κυβέρνηση? Το πιστεύω απόλυτα και αυτός είναι ο στόχος μου. Γι' αυτό μπήκα, για να ξαναδοργανώσουμε το κίνημα αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, είπατε για τα σύμβολα, είναι μέσα στην καρδιά μας. Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ ήμουν και εγώ, πρωθυπουργός ως ΠΑΣΟΚ ήμουν, και τα σύμβολα και ο ήλιος, όλα αυτά μας ανήκουν. Αυτά θα τα συζητήσουμε τα περί συμβόλων και ονόματος στο συνέδριό μας το επόμενο, αλλά πιστεύω ότι αυτός ο χώρος ευρύτερα είναι ο χώρος που εκφράζει ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, μια μεσαία τάξη, τον εργαζόμενο λαό, μεγάλο μέρος της αγροτιάς, της νέας γενιάς που θέλει και σοβαρό σχεδιασμό και ένα σοβαρό κράτος και την αξιοκρατία αλλά και την καινοτομία. Αυτά είναι τα οποία έχουμε εμείς στο DNA μας. Η γνώμη σας για τις δημοσκοπήσεις, είτε αφορούν τις δημοσκοπήσεις του ΚΙΝΑΛ τώρα σε επερχόμενες εκλογές, είτε τις γενικότερες δημοσκοπήσεις, αυτές που εμφανίζονται κατά καιρούς από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα και τις εφημερίδες, ποια είναι η γνώμη σας? Η γνώμη μου είναι ότι υπάρχουν πάντα και οι αξιόπιστες δημοσκοπήσεις, υπάρχουν και όμως δυστυχώς στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας και παρεμβάσεις σε αυτό το χώρο για εύλογους λόγους. Όπως καταλαβαίνετε, κάποιοι που θέλουν να επηρεάσουν παράγοντες που δεν τους αρέσει ή δεν θα θέλανε για κάποιον συγκεκριμένο να προχωρήσει, υπάρχουν και αυτά σίγουρα. Τώρα, από εκεί πέρα, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει σοβαρή δημοσκόπηση όταν δεν ξέρουμε καν τι αριθμό συμμετοχόντων θα έχουμε στην εκλογική διαδικασία. Mm-hmm. Μακάρι, και κάνω και την έκκληση, να έρθει πολλοί κόσμος σε αυτή τη συμμετοχική διαδικασία. Είναι μια διαδικασία, κύριε Σαρατόπουλε, που ξεκίνησε εγώ το 2004 και μάλιστα πρωτοτυπήσαμε. Ήταν η πρώτη φορά που κόμμα έκανε μια ανοιχτή εκλογή της ηγεσίας του Προέδρου και το μετέφερα και σε άλλα στάδια, όπως και σε επίπεδο, όπως είναι στο συνομαχιακό επίπεδο, στο τοπικό επίπεδο, να είναι ανοιχτές διαδικασίες εκλογών.
ώστε να υπάρχει η συμμετοχική, το να φτιάξουμε το συμμετοχικό κόμμα. Αυτή η διαδικασία θεωρώ πρέπει να την κάνουμε μια γιορτή δημοκρατίας και παράλληλα είναι και η μαγιά, όσον δηλαδή έχουμε, είναι η μαγιά να ξανακτήσουμε αυτό το κόμμα, ένα ισχυρό, δυναμικό, συμμετοχικό κόμμα που θα εκφράζει την κοινωνία. Και θεωρώ ότι εδώ έχουμε και μια μεγάλη διαφορά και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία. Από πλευράς της παραδοσιακής αριστεράς θέλουν να έχουν ένα οργανωμένο κίνημα, έναν οργανωμένο κόσμο, αλλά τον θέλουν ελεγχόμενο κεντρικά, συγκεντρωτικά και πολύ σφιχτά. Θέλουν δηλαδή να έχουν ένα στρατό, ας το πούμε έτσι. Η Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύει σε αυτήν την οργανωμένη κοινωνία. Θα κάνει τις δουλειές της με τα ρουσέτια, με το πελατειακό σύστημα, αυτή είναι η αντίληψή της παραδοσιακά. Εμείς είμαστε που θέλουμε να οργανώσουμε τον κόσμο και να έχει ο ίδιος φωνή, δηλαδή την αυτοθέσμηση, αν θέλετε, του κόμματος. Αυτή είναι η σύγχρονη άποψη του ΠΑΣΟΚ, να θεωρήσω. Είναι η σύγχρονη άποψη. Όχι η παλιά άποψη του ΠΑΣΟΚ. Και θα έλεγα ότι και στην αρχή, όταν ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ, μιλούσε για την συμμετοχική διαδικασία. Απλώς πολλές φορές τα κόμματα και όποιοι φορείς μπορεί κάποιες στιγμές να συγκεντρώνεται εξουσία σε μια γραφειοκρατία. Γι' αυτό και εγώ πήγα και άνοιξα τις διαδικασίες να είναι συμμέτοχος ο κόσμος και αυτό ακριβώς θα κάνω και σήμερα. Εφόσον θα με τιμήσει ο κόσμος και θα με εκλέξει πρόεδρο του κινήματος, θα είναι ανοιχτές διαδικασίες και θέλω να δώσω και μια λογική ψηφιακής δημοκρατίας επίσης. Δηλαδή, σήμερα έχει ο νέος το Facebook, το Instagram, το TikTok, δεν έχει σημασία. Γιατί να μην μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία ως εργαλεία συμμετοχής, όχι απλώς ανταλλαγής απόψεων και ενός διαλόγου που πολλές φορές δεν ακούγεται από την πολιτική ηγεσία. Γιατί να μην αξιοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία ή άλλα εργαλεία που θα φτιάξουμε, να υπάρχει δηλαδή μια ουσιαστική συμμετοχή του πολίτη καθημερινά με ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις, με ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα, με συζητήσεις που θα μπορεί να έχει πια λόγο για τη διαμόρφωση πολιτικής του κινήματός μας. Πιστεύω ότι η έννοια αυτή της συμμετοχικής δημοκρατίας είναι μια πολύ βασική έννοια, αν θέλει η κοινωνία να πάει μπροστά και η νέα γενιά, πιστεύω, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο να διαμορφώσει τέτοιους θεσμούς. Εγώ το θεωρώ, βέβαια, όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και όλη την Ευρώπη. Παραδείγματος χάρη, αυτό που κάνουμε με την εκλογή του Προέδρου, έχω προτείνει αυτό, θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, να αντί να επιλέγει σε ένα συνέδριο 100 ανθρώπων ποιος θα είναι ο υποψήφιος για τον πρόεδρο της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γίνεται μια ψηφοφορία σε όλη την Ευρώπη, όλες τις χώρες, τα σοσιαλιστικά κόμματα, να δούνε ποιος θα μπορούσε να επιλεγεί και να εκπροσωπήσει καλύτερα τους σοσιαλιστές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημοκρατικά, να συμμετοχικά, δηλαδή να κινητοποιήσουμε τον κόσμο. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Έχετε ταυτιστεί ως ένας πολιτικός που πάντα ήθελε να κάνει, και το έκανε δηλαδή, άνοιγμα στη νεολαία. Για μένα είστε ένας άνθρωπος που θέλετε να είστε πάντα νέος, γιατί είστε και πολύ sport active από όλες τις πλευρές. Δεν το κάνατε για επίδειξη, ας πούμε, ή για να σας πάρει κάμερα ή οτιδήποτε. Νιώθετε έτσι, αθλητικός, νιώθετε πάντα κοντά στη νεολαία. Είναι ένα χαρακτηριστικό σας το οποίο σκοπεύετε να το υποστηρίξετε σε αυτή την νέα σας εμπλοκή στην πολιτική. Απολύτως, κύριε Σαντόπουλη, και το θεωρώ ότι η ανανέωση σημαίνει να σπάσεις στέγανα, να μην αφήνεις να υπάρχουν κάποια κατεστημένα, οτιδήποτε είτε στο κράτος είτε στο κόμμα ή οπουδήποτε αλλού είτε στο χώρο δουλειάς, δηλαδή να ανοίξουμε διαδικασίες που να μπορεί ο νέος να μιλήσει στο κόμμα. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να ψάχνω πάντα την νέα προσέγγιση, τα νέα προβλήματα που υπάρχουν, πώς αυτά θα τα αξιοποιήσουμε. Γι' αυτό μιλήσαμε πολύ πιο πριν για την ψηφιακή, για το ψηφιακό κράτος και το προχωρήσαμε, όπως με τη διάβια. Γι' αυτό μιλήσαμε για την πράσινη ανάπτυξη. Γι' αυτό δημιούργησα το ανοιχτό πανεπιστήμιο, την ελεύθερη ραδιοφωνία που, με την οποία μιλάμε σήμερα. Τότε ήμουν υφυπουργός νέας γενιάς, μάλιστα, και έλεγα ότι για τη νέα γενιά είναι απολύτως απαραίτητο να
να ανοίξουμε, να υπάρχουν μέσα όπου μπορεί η νεολαία να εκφράζεται, να είναι η τοπική κοινωνία. Και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα έχουμε και πολλά άλλα θέματα μεγάλα. Τι κάνουμε με τις μεγάλες πλατφόρμες που έχουν σχέση όχι μόνο με τη δημοκρατία, όπως σας είπα, Facebook κτλ., αλλά έχουν σχέση και με την εργασία, διότι πρέπει να προστατευτούν και πάρα πολλοί που λειτουργούν μέσα από τις πλατφόρμες αυτές. Όπως π.χ. γίνεται μια μάχη με το Uber, ας πούμε, λέω, μια πλατφόρμα που είναι γνωστή, να υπάρξουν δικαιώματα στους ανθρώπους που δουλεύουν και σε αυτή τη δουλειά ως ταξιτζίδες. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Η ρομποτική θα αφανίσει αρκετές θέσεις εργασίας, χειρονακτικές και όχι μόνο, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ίσως ακόμα και για ένα δικηγόρο π.χ. σε πολλή δουλειά να την κάνει ένα τεχνητό σύστημα κομπιούτερ, ένα λογισμικό. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα απελευθερωθούν πολλοί από τις δουλειές τους, αλλά θα πρέπει να βρουν κάτι άλλο. Και εκεί θέλει μια κοινωνική στήριξη για τη μετάβαση και τι είδους δουλειές θα υπάρξει. Θα μιλήσουμε για ένα βασικό εγγυημένο μισθό για όλο τον κόσμο. Άρα νέα θέματα έρχονται και υπάρχουν και θέματα και ηθικής. Π.χ. τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, πόσο μπορεί να την ελέγξουμε, πώς θα επηρεάσει τη ζωή μας όταν έχει μπει σε όλα τα κινητά μας και μας παρακολουθεί, αλλά και μας οδηγεί κιόλας σε πάρα πολλά πράγματα. Είναι θέματα ηθικής, η βιοτεχνολογία. Παρεμβαίνουμε στο DNA μας. Πόσο μπορούμε, πού θα πάμε. Μάλιστα. Αυτά είναι θέματα σημαντικά που πρέπει να συζητηθούν στην ελληνική κοινωνία και συζητούνται και διεθνώς. Πιστεύω λοιπόν ότι με την νεολαία θα μπορέσουμε να ανοίξουμε τέτοιες συζητήσεις και βεβαίως και ένα ακόμα πάρα πολύ σημαντικό, πώς μπορεί ένα μεγάλο μέρος της νεολαίας που έφυγε στο εξωτερικό να ξαναβρει εδώ θέση, δουλειά, προκοπή. Εδώ πιστεύω ότι εάν προσανατολιστούμε σε μια πράσινη και βιώσιμη οικονομία, θα ανοίξουν νέες δουλειές, αλλά αυτό θέλει αλλαγή του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Τα πανεπιστήμια μας θα πρέπει να είναι εκείνα που στηρίζουν π.χ. startups. Βλέπεις, επειδή έχω πάει και δίδαξα και στο Harvard και στο Columbia και στο Sciences Po τα τελευταία χρόνια και είδα. Βλέπεις, ας πούμε, δίπλα στο Harvard ή στο Silicon Valley κάπου στην Καλιφόρνια, στο Stanford, βλέπεις δίπλα την ανάπτυξη βιομηχανιών, λογισμική, νέα τεχνολογία, startups που συνδέονται με το πανεπιστήμιο και την έρευνα του πανεπιστημίου, αλληλοβοηθούνται και εκεί αναπτύσσονται βεβαίως και πάρα πολλές ευκαιρίες για τη νέα γενιά. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα, όπως θα μπορούσε και στην Ελλάδα να έχουμε και πολλούς ξένους φοιτητές, να πληρώνουμε δίδακτρα, αλλά αυτό σημαίνει να μπορεί και το ελληνικό πανεπιστήμιο να έχει μεγαλύτερη ευελιξία, που θα έχει μεγάλη σημασία για την. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε ανάγκη περισσότερων καθηγητών, άρα πολλοί νέοι απ' έξω θα μπορούσαν να έρθουν να δουλέψουν και στο πανεπιστήμιο, αλλά θα έχουμε και πολύ κόσμο από άλλες χώρες, όπως κάνει η Κύπρος. Δεν είναι κάτι πρωτότυπο, αλλά γιατί το κάνουμε στην Ελλάδα, γιατί το σύστημα το μπλοκάρει. Υπάρχουν μπλοκαρίσματα τα οποία και αυτά πρέπει να τα σπάσουμε και να δώσουμε μια απελευθερωμένη αντίληψη για τα πανεπιστήμια. Και κλείνοντας σιγά σιγά, να πάω σε μια γενική ερώτηση που νομίζω ότι θα αρέσει πάρα πολύ και στους ακροατές. Ένας πολιτικός, κύριε Παπανδρέου, μπορεί να αναγνωρίζει τα λάθη του και έχει την αυτογνωσία να αλλάξει και να προσφέρει εφόσον έχει αναγνωρίσει τα λάθη του. Δηλαδή οι Έλληνες πολιτικοί έχουν αυτή την ευαισθησία όπως κάποιοι στο εξωτερικό ίσως. Θα το βάλω λίγο αλλιώς. Πολλά χρόνια της ζωής μου έζησα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί όταν ένας επιχειρηματίας κάνει δεν τα καταφέρει, πέσει έξω η επιχείρηση του μία-δύο φορές, λένε μπράβο, έμαθες, άρα τώρα έχεις την οριμότητα να κάνεις ακόμα καλύτερα. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη περισσότερο η αντίληψη είναι λίγο διαφορετική. Αν κάνεις ένα λάθος, έχεις τελειώσει. Βεβαίως έχεις τελειώσει, εάν τα λάθη σου ή από τις εμπειρίες, να το πω και γενικότερα, δεν τις βλέπεις ως μια πηγή γνώσης και αυτογνωσίας. Όσο η εμπειρία αυτή της κρίσης, το πώς
χειριστήκαμε όλοι μας και σαν κοινωνία και εγώ, αλλά και πώς αντιμετωπίσαμε την εξωτερική πολιτική όταν ήμουν απέναντι στην Τουρκία, στα Βαλκάνια, με το Ισραήλ, με τη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά είναι εμπειρίες, τις οποίες αν τις επεξεργάζεται κανείς, αξιοποιεί την εμπειρία και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ουσιαστικά ένα σχολείο. Άρα λοιπόν, εγώ ελπίζω ότι από τις εμπειρίες μου, τώρα αν θα τα πεις λάθη ή όχι είναι ένα άλλο θέμα, αλλά τις εμπειρίες μου όλες, συν και πλην, να μαθαίνει κανείς συνεχώς και αυτά να τα επενδύει πια στο πώς μπορεί να προωθήσει νέες πολιτικές και νέες ιδέες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωραία. Και έτσι για να κλείσουμε, επειδή και δεν έχετε πολύ χρόνο και πρέπει να βρεθείτε στην Καλαμάτα γιατί έχετε ομιλία σε 8 ώρα το βράδυ. Γρήγορα, σήμερα είναι επέτειος του Πολυτεχνείου και επίσης θα είχε γενέθλια και η πρώην πρόεδρος του Κινάλ, η Φόφη Γεννηματά. Έτσι, μια γρήγορη τοποθέτηση. Θα είχε η Φόφη πράγματι σήμερα τα γενέθλιά της. Ήταν ένα πάντεχο το γεγονός αυτό, μας ήταν ένα σοκ για όλους μας, αλλά άφησε και πίσω της πρώτα απ' όλα μια παρακαταθήκη της ενότητας του χώρου, δεν πάλεψε για να κρατηθεί ενωμένος ο χώρος αυτός μέσα από την κρίση που περάσαμε και όλο το χτύπημα που φάγαμε από διάφορους για πολλούς λόγους και συμφέροντα αλλά και άλλα κόμματα που θέλανε να λαϊλατίσουν το χώρο αυτόν. Κατάφερε και το κράτησε και ήταν έτοιμος και νομίζω έτοιμος ο χώρος να κάνει το άλμα μπροστά και μια παλικαρίσια στάση που είναι ένα ηθικό απόθεμα, ένα πλεόνασμα που πρέπει εμείς να τιμήσουμε, γιατί αν είμαστε κάτι σαν κόμμα, αν κάτι πρεσβεύουμε, είναι κάποιες αξίες συμπόνιας, αλληλεγγύης, ανθρωπιάς, δημοκρατίας και κοινωνικού συμβολέου, κοινωνικής δικαιοσύνης, που νομίζω είναι πολύ βασικό για το μέλλον μας. Σε ό,τι αφορά το Πολυτεχνείο, ήταν μια στιγμή, εγώ βέβαια ήμουν στην εξορία, αλλά ήταν μια στιγμή ανάτασης της νεολαίας μας, μια μεγάλη προσφορά, με τόλμη και με θάρρος, και που πάντα ευνέει, αλλά ίσως θα πρέπει να πάντα να θυμόμαστε ότι η δημοκρατία δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να θεωρούμε δεδομένη, είναι κάτι που πάντα πρέπει να αγωνιζόμαστε για αυτή. Είναι εύκολο σιγά σιγά, αν δεν προσέχουμε, να συγκεντρώνεται εξουσία, να θυμώνεται η δημοκρατία και να μην, και αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας είναι συνεχής για να υπάρχει και η δίκαιη κοινωνία και η δημοκρατική θεσμή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να μου υποσχεθείτε ότι την επόμενη συνέντευξη θα την κάνουμε στο στούντιο του ΚΙΣ, γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν πάρα πολύ. Σας αρέσει πάρα πολύ να δίνετε συνέντευξη μέσα στο στούντιο και όχι τηλεφωνικά. Η επόμενη συνέντευξη λοιπόν θα γίνει στο στούντιό μας, εδώ στο ΚΙΣ. Να σας πω ότι όταν είμαι φοιτητής είχα και ραδιοφωνική εκπομπή στο Πανεπιστήμιο στην Αμερική. Mm-hmm. Κάθε Παρασκευή είχα δικό μου κάποιες δύο ώρες ελληνικής εκπομπής, στα αγγλικά το έκανα, που βέβαια παλεύαμε τότε ενάντια στη Χούντα για τη δημοκρατία. Οπότε αγαπάω πάρα πολύ το μέσο αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να τα πούμε έστω από μακριά, την επόμενη από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.